είχα κληθεί στην Αγία Τριάδα με πρωτοβουλία των Σεβαστών Πατέρων να παρουσιάσω το θέμα «Η ευχή του Μεγάλου Αγιασμού και η εικόνα Μέγας η Κύριε του Ιωάννη Κορνάρου», ναι, η οποία φυλάσσεται στην Μονή του Πλού. Ναι. Επειδή είχαν προγραμματίσει μία περιήγηση mm-hmm. στην περιοχή και επίσκεψη στη Μονή του Πλού, στην οποία όμως δεν μπορούσα να το συνοδεύσω ως ξαναγός λόγω οικογενειακού προβλήματος και προσωπικού θέματος υγείας, και αντί της συνοδείας επιλέξαμε την παρουσίαση αυτού του θέματος, αυτής της διαλέκτου. Mm-hmm. Μετά την διάλεξη, σεβαστοί πατέρες μου έδειξαν το τεράστιο αυτό εικονογραφικό κοιμήλιο, το οποίο ίσως είναι μοναδικό. Και στην ερώτηση αν με ενδιαφέρει να συγγράψω ένα βιβλίο για αυτό το κοιμήλιο, βεβαίως ήταν καταφατική από καρδιάς η απάντησή μου. Ξεκίνησε λοιπόν η περιγραφή αυτού του υπέροχου εικονογραφικού μνημείου, και στη συνέχεια προσετέθησαν 10 εικόνες φορητές κοιμήλια του ναού. Προσωπική επιλογή ήταν να προσθέσω μία μικρή ενότητα με τον τίτλο «Ακάθιστος ύμνος», στοιχεία, σύντομη προσέγγιση στοιχείων ιστορικών και δομικών, και τελειώνει το βιβλίο με την τελευταία ενότητα, η οποία είναι μια σύντομη εξετάσεις στην γεωγραφική έκταση της ενορίας της Αγίας Τριάδος, και τυπλοφορείται «Ενορία της Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Κρήτης, ιστορική μνήμη και μνημεία». Ξέρετε, αυτή είναι η δομή του βιβλίου. Διαβάζοντας από τον πρόλογο και πηγαίνοντας προς τα μέσα αυτό το βιβλίο και βλέποντας τη φωτογραφία του κοιμηλίου Αθανάτου Πατρός, άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε, τι είναι αυτό το οποίο όσο μπορεί ο καθένας από εμάς που είναι αδαείς να καταλάβει τι εικονίζεται, που είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία και σε ποια σημεία είναι ακριβώς που αναφέρεται, που βρίσκονται γραφές που σας πήγαιναν κομμάτι-κομμάτι και σας ενέπνεαν και βήμα-βήμα σας έδιναν εκείνη την εκκίνηση να πάτε παρακάτω, σας έδιναν εκείνη τη στήριξη, το ενδιαφέρον να πάτε παρακάτω. Είναι εντυπωσιακό, είναι πραγματικό, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το κοιμήλιο και μοναδικό. Είναι όπως ακριβώς το χαρακτηρίζεται, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό το εικονογραφικό κοιμήλιο, πρέπει να πω ότι ήρθε κατά τις πληροφορίες των Σεβαστών Πατέρων από τις Χαμένες Πατρίδες με πρόσφυγες. Εφυλάσσεται σε μια αποθήκη και κάποια στιγμή το βρήκαν, το ξετύλιξαν γιατί είχε τυλιχθεί ως ρολό και το κορνίζωσαν. Εγώ βρέθηκα απέναντι σε ένα πολυθεματικό, πολυπρόσωπο εικονογραφικό Σωστά. έργο. Να μου μιλάτε και λίγο πιο δυνατά να σας ακούω καλύτερα, σας παρακαλώ. Ναι. Βρέθηκα απέναντι σε ένα πολυπρόσωπο, πολυθεματικό εικονογραφικό έργο του οποίου ο δημιουργός ήταν άγνωστος. Mm-hmm. Σπατάλησα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να αποφασίσω με ποιο τρόπο θα μπορούσα να παρουσιάσω αυτό το υπέροχο κοιμήλιο, το οποίο το μήκος είναι 1 μέτρο και 53 εκατοστά και το πλάτος είναι 92 εκατοστά. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς το ξέρουμε αυτό το κοιμήλιο και το έχουμε δει. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Πιθανολογώ ότι πάρα πολλοί ηρακλειώτες το έχουν δει χωρίς να γνωρίζουν τι είναι. Γιατί το κοιμήλιο φυλάσσεται στο γραφείο της Ενορίας και πάρα πολλοί ηρακλειώτες μπαίνουν σε αυτό το γραφείο, γιατί οι γενναίες ηρακλειωτών συνδέονται με την Αγία Τριάδα και τα συσίτια που παρέχει στους απόρους. Mm-hmm. Και σε αυτό το γραφείο καταβάλλεται ο βολός ενός εκάστου. Αλλά επανέρχομαι στο κοιμήλιο, κυρία Δουλγεράκη. Υπήρξε λοιπόν προβληματισμός πώς θα παρουσιαστεί αυτό το έργο, αφού η ερευνητική περιήγηση επί της επιφανίας του έργου σε φωτογραφίες, πρέπει να πω, γιατί το κοιμήλιο δεν είναι σωστό, ούτε το ακουμπούμε, είναι βλαβερό. Πήρα 98 φωτογραφίες από τον κύριο Στέφανο Ραπάνη και ξεκίνησα να περιηγούμε το
κοιμήλιο αυτό, όπου κάποια στιγμή ενετόπισα ένα διάχωρο, το οποίο φέρει περιφερειακά κυκλοτερός 24 κυκλικά διάχωρα, τα οποία χαρακτηρίζονται με τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και αντικρίζονται με τους 24 ύμνους, οίκους, συγγνώμη, του ακάθιστου ύμνου. Πήρα λοιπόν αυτό το νήμα και ξεκινώντας από αυτή την περιγραφή, βλέποντας τι άπτεται αυτού του διάχωρου, άπτεται η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, εν συνεχεία το θαύμα της Παναγίας, δηλαδή οι σκηνές της ζωής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, και καταληκτική εικόνα αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Εν συνεχεία υπάρχει ένα διάχωρο το οποίο εικονίζει τον περιλυπόμενο Ιησού, το οποίο εκατέρωθεν του Ιησού και στη βάση έχει 12 κυκλικά διάχωρα, στα οποία εικονίζονται οι σκηνές των τελευταίων ημερών του Ιησού Χριστού επί γης, ξεκινώντας από την έγερση του Λαζάρου και τελειώνοντας με το διάχωρο στο οποίο παρουσιάζεται ο Σίμων να μεταφέρει το σταυρό στο Γολγοθά. Ο εντοπισμός αυτών των τριών σημείων, των τριών θεματικών ενοτήτων, μου επιβεβαίωσε την αρχική σκέψη να παρουσιάσω το κοιμήλιο κατά ενότητες. Έτσι, το κοιμήλιο αυτό, το θαυμαστό αυτό έργο, παρουσιάζεται σε 9 ενότητες, 86 παραστάσεις, στις οποίες εμπλέκονται 261 μορφές. Μάλιστα. Είναι πραγματικά μοναδικό, μόνο που το βλέπω στη φωτογραφία. Από κοντά δεν το έχω δει. Είχατε την πολύτιμη βοήθεια από το Σινά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Δεν σας άκουσα. Είχατε την πολύτιμη βοήθεια, αν δεν κάνω λάθος, από το Σινά. Ναι, γιατί στην άνω δεξιά γωνία, καθώς βλέπετε την εικόνα του εικονογραφικού κοιμηλίου, εικονίζεται η Μονή Σινά. Εκτός από τη Μονή Σινά υπάρχουν και άλλες περιφερειακές παραστάσεις χωρίς διάχωρα που σχετίζονται με τον Θεόπτη Μωυσή, με τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον Άγιο Αντώνιο. Όμως στο κτίριο της Μονής Σινά υπήρχε μία μαύρη γραμμή η οποία ξεκινούσε από το θυράνιγμα του πύργου, ήταν κάθετη προς το θυράνιγμα του τείχου, του πύργου, κατέβαινε κάτω προς τον πύργο, προς τον κουμπέ, ένα κτίριο το οποίο είχε εικονιστεί στην κάτω αριστερή πλευρά, και προχωρούσε μετά επάνω και κατέληγε στην κορυφή του πύργου, όπου εικονίζεται μια μορφή με μαύρο ένδυμα, και εκεί κατέληγε αυτή η γραμμή. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, ομολογώ, και είχα την χαρά να συζητήσω αυτό το θέμα με τον πατέρα Πορφύριο, τον αρχιμανδρίτη, ο οποίος έρχεται από το Σινά και είναι στον Άγιο Μαθαίο. Μάλιστα. Σε κάποια λοιπόν διάλεξη, μετά από κάποια διάλεξη που έδωσα στον Άγιο Μαθαίο, είχα τη χαρά να μιλήσω με τον πατέρα Πορφύριο και να του πω την απορία μου, τι μπορεί να είναι αυτό. Και με μεγάλη έκπληξη άμεσα μου λέει, είναι ο τρόπος που παρασκευάζονται τα καντιλοχέρια κέρια. Γιατί στο Σινά τα καντιλοκέρια από της ίδρυσης της Μονής μέχρι σήμερα είναι ο μοναδικός τρόπος φωτισμού. Για εκείνους που μελετούν, εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν, πραγματικά είναι όχι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο, είναι πολύτιμο και το ίδιο το βιβλίο, το οποίο, όπως είπα, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 21 του μήνα, αλλά και με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στα συσίτια Απόρων, έτσι. Ναι, θα ήθελα αυτό να το πω. Η συγγραφή του βιβλίου είναι προσωπική προσφορά μου προς την Αγία Τριάδα. Τα έσοδα, το βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία της Αγίας Τριάδος, και τα έσοδα κατευθύνονται στα συσίτια των Απόρων. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος, και έχω την ευχαίρεια να μιλώ για αυτό το υπέροχο κοιμήλιο, το εικονογραφικό κοιμήλιο Αθανάτου Πατρός, που τουλάχιστον θεωρείται σπάνιο αν όχι μοναδικό.
Θέλω να εξηγήσω επίσης ότι το βιβλίο είναι μια περιγραφή του Τσιμιλίου και περιγραφή των φορητών εικόνων στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας μου ως ξαναγός. Επί αυτού του βιβλίου και επί αυτής της περιγραφής μπορούν να στηριχθούν άλλες επιστημονικές προσεγγίσεις του Τσιμιλίου Αθανάτου Πατρός, και θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις προσεγγίσεις αυτές για να διευρυνθούν οι γνώσεις μας επί του Τσιμιλίου του. Θα προσθέσω, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάρα πολλές φορές, προκειμένου να επιβεβαιώσω αυτά που έβλεπα και αυτά που έγραφα, προσέφευγα στα ιερά κείμενα. Γι' αυτό το λόγο οι αναγνώστες θα δουν πάρα πολλές φορές παραπομπές στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια, στις πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στη Γένεση. Ήθελα να έχω την επιβεβαίωση αυτών που έβλεπα και αυτών που έγραφα. Να είστε καλά, εγώ εύχομαι. Ένα πολύτιμο εργαλείο, μια βοήθεια, μια δύναμη για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν, που αν θέλετε να μεταφράζουν ενδεχόμενα ακόμα και εκείνο το οποίο βλέπουν μέσα σε μια εικόνα, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν, να που υπάρχει μια παραπάνω βοήθεια. Να είστε καλά, κυρία Σφακάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας. Και θα σας περιμένουμε το Σάββατο 6:30 το απόγευμα.